έχει ξεκινήσει εδώ και κανένα χρόνο περίπου αυτή η όλη διαδικασία στο να εμβολιάζονται παιδιά ανασφάλιστα ε, εντελώς δωρεάν σε συνεργασία βέβαια με το Κέντρο Υγείας των Νέων Μουδανιών και το εμβολιάζουμε παιδιά ανασφάλιστα όχι απροστάδευτα μία μη κερδοσκοπική οργάνωση και με το όνομα Αποστολή Άνθρωπος Οπότε όλοι αυτοί οι φορεί εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή του εμβολιασμού των το ανασφάλιστων. Έγινε ένας τελευταίος εμβολιασμό, 19 Οκτωβρίου, 45 παιδιά εκείνη τη μέρα εμβολιάστηκαν για 64, 64 πολυδύναμα εμβόλια τα οποία τα προστατεύουν από 142 ασθένειες. Ένα σημαντικό κοινωνικό έργο στην δύσκολη οικονομική συγκυρία την οποία ζούμε. Πάρα πολλοί γονεί είναι ανασφάλιστοι με αποτέλεσμα να μην γίνονται ούτε καν τα εμβόλια στα παιδιά τους. Ε, κανένας δεν μπορούσε να το σκεφτεί πριν 5-6 χρόνια αυτό. Ότι θα έχουμε ανεμβολία στα παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα μέτρο το οποίο έχει περπατήσει, το έχουν αγκαλιάσει οι γονεί, έχουν ενημερωθεί και βέβαια δεν μένουμε εδώ πέρα. Γίνονται και οι επαναληπτικέ δόσει των εμβολίων κανονικά, ώστε τα παιδιά να είναι πλήρω εμβολιασμένα. Είναι πάρα πολλέ οικογένειε και φαίνεται από το γεγονό ότι για να έρθουν 45 παιδιά στι 19 Οκτώβρη αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Βέβαια το θέμα εμεί. Δεν, είναι, δεν θέλουμε να είναι πολλά τα παιδιά, ακόμα και ένα παιδί να είναι, θα πρέπει να είναι εμβολιασμένο τη σημερινή εποχή. Είμαστε το 2015 και αντιλαμβάνεστε ότι είναι τραγικό να έχουμε εμβολία στα παιδιά.